Παρουσία είναι και οι δύο πολύ ωραίοι. Είναι εδώ στον Α. Θα μπορούσα να πω για τον καθένα ξεχωριστά πάρα πολλά. Να πω μερικά. Η κυρία, η Αντωνία Καλυμούκου δηλαδή, έχει γράψει παιδικό βιβλίο, έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πάντιο, έχει κάνει μαθήματα υποκριτικής, έχει πάει σε διαγωνισμό στα Ρελάς όπως κάθε ωραία Ελληνίδα οφείλει και έχει κερδίσει κιόλας. Ήταν αναπληρωματική στα Ρελάς το 2007. Και είναι στην Ελένη για τρίτη χρονιά. Ενώ παιδιά ο Αλεξάνδρου ήταν στην προεδρική φρουρά, το ξέρετε. Είναι ηλεκτρολόγος. Είναι ηλεκτρολόγος, πολύ επιτυχημένο μοντέλο, πολύ ωραίο παιδί. Και θέλω να μοιραστώ κάτι με τις ενδυνάμει μελλοντικές συντρόφους του. Είναι έτοιμος να γίνει μπαμπάς. Για να τους υποδεχθούμε και να πούμε περισσότερα. Καλημέρα! Βάλατε κάτι διακριτικό, βλέπω. Εσύ μας έκαψες, ρε. Δεν μπορώ, με χειδέσει. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Διαλύστε με, είναι τελώς. Τώρα να δω τι θα σου ανοίξει τις χειροπέδες. Παιδιά, μπορείτε να με λύσετε. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν θέλω να σας αγκαλιάσω. Αντωνία, θα δούμε αν είσαι καλό κορίτσι. Δεν ήθελα να την αφήσω να τραγουδήσει, αλλά εκεί πέρα πίσω σκέφτηκα τις 50 αποχρεώσεις του γκρίμαθου. Δεν τρέπεσαι. Όχι, είναι και η μεγάλη μέρα σήμερα που έχουμε το πάρτι. Σήμερα έχουμε το πάρτι. Βεβαίως. Τι κάνετε, παιδιά. Είμαστε πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και εμείς. Πώς εγώ χαιρόμαι. Ξυπνήσατε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Και εντάξει, το αντέχουμε. Το έχουμε το πρωινό ξύπνημα. Μπράβο. Η νύχτα δεν αντέχω εγώ, ενώ ο κύριος, εντάξει. Θα πάει καλά. Εσύ τι, δεν είσαι πολύ του ξενυχτιού. Όχι, καθόλου. Καθόλου δηλαδή, άμα βγω. Τι γίνεται, γιατί κάτι μου είπαν, αλλά δεν πολύ κατάλαβα. Άστο τώρα αυτό, γιατί το έχω πρόβλημα. Αλήθεια, πού τα βρίσκει όλα αυτά τα τρελά και κουφά που λες πάντα και τους αφήνεις όλους με το στόμα ανοιχτό να σε παρακολουθούν. Λες να είναι στοιχείο του αυθορμητισμού. Νομίζω, ναι, και ότι έχεις πολλές άσχετες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις αποθηκευμένες και βγαίνουν.